αυτά, Βασίλης Πανούλης με τη φανέλα του. Ήταν έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο με τη φανέλα. Μου το είχε πει από την αρχή. Είχα ανατάξει από την αρχή φανέλα. Ναι, Πανούλη. Είχαμε μιλήσει, είχαμε κάνει μια κουβέντα και μου είχε πει ότι σου δίνω μια υπόσχεση για τη φανέλα. Και τελικά όλες οι υποσχέσεις, ας πούμε, θα το συγκληρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φανέλα και τον Βασίλη Πανούλη. Είναι ένας μεγάλος αθλητής ο Βασίλης. Τεράστιος αθλητής είναι. Πραγματικά το ανατρίχιασε ένα λίγο. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας... Γιατί είναι ημιτελικό με τέτοιες... Ναι, σαφώς και ένα παιχνίδι δεν χαρακτηρίζει κανέναν αθλητή. Είναι μεγάλος αθλητής όχι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι μεγάλος αθλητής γιατί έχει μια μεγάλη πορεία. Από έναν αγώνα... Ναι, από έναν αγώνα δεν μπορείς να το κρίνεις κάποιον. Οπότε είναι τεράστιος για όλα αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα, ας πούμε κάποιος που δεν γνωρίζει το πόσο μεγάλος αθλητής είναι τον ίδιο, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Έλληνας, ακόμα και ξένος, που είδε όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε και ειδικά αν είσαι αθλητής καταλαβαίνεις ότι πόσο δύσκολο είναι για κάποιον, εγώ δεν είδα τον αγώνα, αλλά είχαμε προπόνηση και έφυγα τρέχοντας και είδα το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Αλλά ήταν και όλα τα λεφτά εκείνο, γιατί αν είσαι αθλητής καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή μεγάλο, που σαφώς σε ένα κρίσιμο αγώνα ο καλύτερος παίκτης, θα έχει περισσότερο άγχος, περισσότερο στρες. Πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι για αυτόν, όταν ο αγώνας δεν πηγαίνει καλά, γιατί αυτό άκουσα εγώ από τη μετάδοση, γιατί δεν είδα την έκδοση του αγώνα πώς πήγε, να καταφέρει να βρει τη δύναμη τα τελευταία πιο κρίσιμα λεφτά, να βάλει κάποιους πόντους τόσο κρίσιμους, γιατί δεν ξέρω, εγώ σαν αθλήτρια... Θα ήθελες να το κάνει. Ναι, όχι σαν αθλήτρια το βλέπω και επειδή καταλαβαίνω ότι πόση δουλειά θέλει με το μέσα σου, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο αθλητής μου, να βρεις τη δύναμη μέσα σου, γι' αυτό. Νομίζω ότι ανατρίχιασα. Ο καθένας μπορεί να ανατρίχει κάτι διαφορετικό. Εγώ γι' αυτό. Μεγάλη μαγιά.